2020 Podcast. Μέσα από ιστορίες ανθρώπων της τέχνης και όχι μόνο, θα ανακαλύψουμε τα κοινά με το σήμερα. Θα μπορέσουμε να δώσουμε μια απάντηση στο αν ζούμε συνέχεια τα ίδια πράγματα. Άλλοι θα το έλεγαν σαν σήμερα. Άλλοι ντεζαβού. Ο Ανδρέας Λαρεντζάκης το λέει δίχως τόπο και χρόνο. Για το σημερινό επεισόδιο έψαχνα μια παρουσία, όχι τη Δευτέρα, μια μούσα που να έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ώστε να βρω πάτημα. Να βρω πάτημα για κάτι που σκέφτομαι τις τελευταίες μέρες και δυστυχώς τη βρήκα. Και όταν λέω δυστυχώς, είναι γιατί κανένας μας δεν θέλει να ξέρει πώς μια γυναίκα ή καλύτερα ένα κοριτσάκι 8 ετών αντιμετωπίζει το βιασμό της. Έπειτα, γίνεται πόλος έλξης σουρεαλιστών, πολεμική φωτογράφος στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κάνει μπάνιο στο σπίτι του Χίτλερ και πεθαίνει, ενώ ήδη είχε πεθάνει. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά τα συμπληρώνει η Λι Μίλλερ. Γεννημένη στις 23 Απριλίου του 1907 στη Νέα Υόρκη, η μικρή τότε Νεοϊορκέζα κάνει τα πρώτα της βήματα στη φωτογραφία ως μοντέλο του πατέρα της. Συχνά γυμνή. Για να σας προλάβω, δεν τη βίασε ο πατέρας της. Ίσα-ίσα. Εκείνος της έμαθε να φωτογραφίζει. Και τότε οι κάμερες δεν είναι όπως είναι σήμερα. Παίρνω την καμερούλα μου, πάω στη φύση. Τραβάω τα λουλουδάκια, τις μελισσούλες. Εν έτη 1912 έμοιαζαν περισσότερο με πυροβόλο που κρατάει ο πρέκας και ουρλιάζει «Ελάτε να τα πάρετε». Και ενώ η Λι ζούσε μια σχεδόν ευτυχισμένη, χαρούμενη και θα μπορούσαμε να πούμε καλλιτεχνική για εκείνη την εποχή παιδική ηλικία, μία μέρα πηγαίνει επίσκεψη σε σπίτι οικογενειακού φίλου στο Μπρούκλιν. Κάποιος άγνωστος τη βίασε. Η Λι ήταν 8 ετών. Πέραν των ψυχικών τραυμάτων που μπορεί να αφήσει αυτή η πράξη στο ανήλικο ή στο ενήλικο θύμα της, σε αυτήν άφησε και μία αρρώστια, τη βλενόρεια. Η βλενόρεια ή γονόρεια, όπως διάβασα, πρόκειται για μια κοινή μόλυνση που αρκετές φορές μάλιστα δεν παρουσιάζει καν συμπτώματα. Η θεραπεία όμως είναι απαραίτητη προκειμένου να μην προκαλέσει σοβαρές βλάβες. Όμως, μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για το 1915. Η Λι λοιπόν μετέπειτα αντιμετώπισε το θέμα του βιασμού της ανοιχτά, ενώ και η ίδια στην αρχή δεν το είχε πει στους γονείς της. Όμως δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο. Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του χρόνο, σαν ένα πένθος για παράδειγμα. Δεν ξέρεις πόσο θα κρατήσει για τον καθένα ξεχωριστά. Οπότε, αν ξανακούσετε μια δήλωση βιασμού για κάτι που μπορεί να έγινε πριν 15 χρόνια, ή πριν 10, ή πριν 2, μην προσπαθήσετε πονηρά να πλήξετε την εγκυρότητα του θύματος. Μην προσπαθήσετε να ρίξετε ξανά την ευθύνη στο θύμα. Δεν φταίει. Τα χρόνια πέρασαν, η πρωταγωνίστρια του επεισοδίου μας μεγάλωσε και στα 19 της έτη, καθώς περπατούσε αμέριμνη, έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο του Monde Dust, του ιδρυτή του περιοδικού Vogue. Μαγεμένος από τον αέρα της, της προτείνει να φωτογραφηθεί ως μοντέλο. Ένα εξώφυλλο στο Vogue ήταν αρκετό για να ξεκινήσει το ταξίδι. Για 2 χρόνια, οι καλύτεροι φωτογράφοι της εποχής ήθελαν να κάνουν φωτογράφηση μαζί της. Μια φωτογραφία όμως χρησιμοποιήθηκε για διαφήμιση σερβιέτας και ξαφνικά το image της καταστράφηκε. Καταστράφηκε δηλαδή από ένα προϊόν που κατατάσσεται στα αναγκαία, που οι εταιρείες μέχρι και σήμερα κερδοσκοπούν εις βάρος των καταναλωτών και που πέρυσι έγινε πρώτη φορά διαφήμιση με κόκκινο και όχι μπλε υγρό. Και αυτό θεωρήθηκε επανάσταση. Γιατί έτσι είναι? Να είσαι γυναίκα, να εργάζεσαι και ως μοντέλο, αλλά να μην έχεις περίοδο. Δεν τις θέμε τις γυναίκες με περίοδο. Μα πια. Η Μίλλερ δεν τα παράτησε. Μετακόμισε στο Παρίσι και έβαλε σκοπό να ξαναασχοληθεί με τη φωτογραφία. Όχι ως μοντέλο, αλλά ως φωτογράφος. Ήδη είχε και μια γνώση από τον πατέρα της, όπως είπαμε. Πήγε και έπιασε λοιπόν τον Man Ray και του λέει: «Θέλω να με μάθεις τα μυστικά σου». Ίσως αυτό ακούστηκε ανιταπάνια. Δεν το είπε έτσι ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, ο Man Ray της είπε ότι δεν θέλει μαθητευόμενους. Η Λι όμως τον έπεισε. Μαγεύτηκε και αυτός και πέραν από μούσα του, η Λι γίνεται και ερωμένη του. Βρίσκεται λοιπόν ξαφνικά να κάνει παρέα με τον Πικάσο, τον Κοκτό και άλλους σουρεαλιστές. Ανοίγει δικό της στούντιο, αλλά δεν αντέχει τη ζήλια του Ρέι και έτσι φεύγει ξανά για Αμερική. Για τον φωτογράφο,
ο χωρισμός με τη Λί υπήρξε βαρύς. Τον όθησε στην τρέλα. Παρ' όλα αυτά, υπήρχε μια φωνούλα στο μυαλό του που έλεγε «Συνέχισε. Αν μ' αγαπάς, συνέχισε». Την άκουσε λοιπόν ο Μαμ Ρέι και τράβηξε τις πιο σημαντικές φωτογραφίες. Η Λί από την άλλη, αφού γυρίζει στην Αμερική, γνώρισε, παντρεύτηκε και ακολούθησε στην Αίγυπτο τον Ναζί σε Λουί Μπέι. Εκεί τράβηξε πολλές εικόνες, με το πορτρέτο του διαστήματος να θεωρείται το πιο χαρακτηριστικό δείγμα της δικής της σουρεαλιστικής περίοδου. Δεν βρήκε όμως το λιμάνι της στη χώρα του Νείλου και έτσι βγήκε να ψάξει την Ιθάκη. Γύρισε στο Παρίσι και εκεί γνωρίζει το σουρεαλιστή και εικαστικό Ρόναλντ Πεντρόουζ. Τότε ήταν που πήρε και τη μεγάλη απόφαση. Θα ασχοληθεί με το πολεμικό φωτορεπορτάζ. Και επειδή το να σας πω μόνο τις ονομασίες των τοποθεσιών που τράβηξε φωτογραφίες, ναι μεν θα είναι αρκετό, αλλά είναι σημαντικό για τη συνέχεια να κατανοήσουμε τι ακριβώς είδε. Οπότε θα σας αναφέρω και αριθμούς. Λονδίνο. Η γερμανική πολεμική αεροπορία ρίχνει 10.000 βόμβες στο Λονδίνο, με τραγικό απολογισμό 3.000 νεκρούς. Στρατόπεδο συγκέντρωσης Buchenwald. Το 1944, ο Δανός Ταγματάρχης των SS Karl Vernet άρχισε την εκτέλεση μιας σειράς πειραμάτων με σκοπό τη θεραπεία της ομοφιλοφιλίας. Ιατρικά πειράματα διεξήχθησαν και στο αναρωτήριο, όπου εκατοντάδες κρατούμενοι Σοβιετικοί εχμάλωτοι πολέμου εξοντώθηκαν με ενέσεις. Λίγο νωρίτερα, ξεκίνησε και η εφαρμογή ενός προγράμματος ιατρικών πειραμάτων σε κρατούμενους. Γι' αυτό το σκοπό δημιουργήθηκαν στο βόρειο τμήμα του στρατοπέδου νέα παραπήγματα. Οι κρατούμενοι μολύνονταν με διάφορους τύπους ιών και θανατηφόρων μικροβίων, κυρίως τύφου, για να μελετηθούν οι αντιδράσεις του οργανισμού και η πιθανή θεραπεία των ασθενειών που προκαλούσε. Κάπως σαν να σε παίρνουν, να σε πάνε σε ένα στρατόπεδο και να σου βάζουν COVID. Το 1943, οι κρατούμενοι στο στρατόπεδο είχαν φτάσει τους 37.500 και στο τέλος του 1944 ο αριθμός είχε αυξηθεί σε 63.000, ενώ στα τέλη του Μαρτίου του 1945 έφτασε τους 80.000. Στρατόπεδο συγκέντρωση Dachau. Την περίοδο 1933-1945 καταγράφηκαν επίσημα 206.000 κρατούμενοι. Αν και το Dachau δεν ήταν στρατόπεδο εξόντωσης, τυχεροί δηλαδή σαν να λέμε, καταγράφηκαν 31.000 θάνατοι. Κυρίως λόγω των πολύ κακών συνθήκων διαβίωσης αλλά και των εκτελέσεων από δεσμοφύλακες. Η πιο γνωστή φωτογραφία της από εκείνη την περίοδο έχει στο κάδρο την ίδια, στην μπανιέρα του Χίτλερ. Το κλικ πατήθηκε μία μέρα μετά την αυτοκτονία του. Η Λί, αντί να απαθανατήσει το σπίτι, το γραφείο ή κάποιον άλλο χώρο ζωής του Χίτλερ, έβγαλε τα βρώμικα στρατιωτικά ρούχα και τις σαρβίλες και έκανε μπάνιο. Φημολογείται ότι είχε κρατήσει τη διεύθυνση του διαμερίσματος του Χίτλερ στην τσέπη της για χρόνια, ελπίζοντας να είναι μία από τους πρώτους που θα έφταναν εκεί κατά τη διάρκεια της εισβολής. Η ίδια είναι η μόνη γυναίκα πολεμική ανταποκριτής που βρέθηκε στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Υποστήριζε ότι η φωτογραφία ταιριάζει περισσότερο σε γυναίκες, καθώς ήταν πιο γρήγορες και πιο προσαρμόσιμες από τους άνδρες, όπως έλεγε. Και έχουν μια διέστηση που τις βοηθά να κατανοήσουν τις προσωπικότητες πιο γρήγορα από τους άνδρες. Ο πόλεμος τελείωσε. Για τους άλλους, όχι για εκείνη. Έπειτα εγκαταστάθηκε στην Αγγλία. Και εκεί έθαψε και όλες τις φωτογραφίες της σε ένα πατάρι ενός σπιτιού στο Σάσεξ. Όμως οι αναμνήσεις δεν σβήνουν ποτέ. Η ίδια λέει ότι κάθε φορά που έπαιρνε στα χέρια της τη μηχανή, έβλεπε μπροστά της τις εικόνες του πολέμου. Και εκεί ξεκινά η κατάθλιψη. Τώρα πια το λέμε διαταραχή μετατραυματικού στρες. Μπορείς να το πάθεις από στιγμές πολέμου, τροχαία ατυχήματα και σεξουαλική επίθεση. Όπως καταλαβαίνετε, η ίδια είχε πάθει τα δύο από αυτά. Εν μέσω του δικού της προσωπικού πολέμου με την κατάθλιψη έμεινε έγκυος. Η πτωτική πορεία στην ψυχολογία της βέβαια δεν σταμάτησε. Συχνά γινόταν ακραία βίαιη και η βουτιά στον αλκοολισμό ήταν αρκετή ώστε να μην αφήσει τον εαυτό της να επανέλθει. Μέσα σε όλα αυτά, οι Βρετανικές μυστικές υπηρεσίες για 2 δεκαετίες την υποψιάζονταν για κατάσκοπο των Σοβιετικών. Την παρακολουθούσαν και την καλούσαν κάθε τόσο για ανακρίσεις. Σε όλο αυτό βέβαια δεν φάνηκε κάτι. Δεν είναι δηλαδή ότι όντως ήταν κατάσκοπος. Αλλά ξέρεις τώρα. Και μετά ήρθε ο θάνατός της, για να ηρεμήσει που λένε και οι γιαγιάδες. Πέθανε από καρκίνο.
Οι στάχτες της σκορπίστηκαν σε αυτό το σπίτι που άλλοτε ήταν χώρος μάζοξης για τους καλλιτέχνες της Ευρώπης. Εκεί συνέρεαν ο Πικάσο, ο Μαν Ρέι, ο Χένρι Μουρ και άλλοι. Αυτό το σπίτι είναι πια για ιδιωτικά τουρ σε φιλότεχνους επισκέπτες που ενδιαφέρονται να δουν πώς έζησε και έδρασε καλλιτεχνικά η Λί Μίλλερ αλλά και ο σύζυγός της. Πηγαίνουν εκεί για να θαυμάσουν από κοντά τη μεγάλη συλλογή έργων τέχνης του ζευγαριού, τα οποία φέρουν και τις υπογραφές των διασήμων σουρεαλιστών φίλων τους. Αφού άκουσες μέχρι εδώ το επεισόδιο, θα αναρωτηθείς γιατί επέλεξα να μιλήσω για τη Μίλλερ. Ο λόγος δεν είναι μόνο προφανής, ότι δηλαδή γεννήθηκε σαν σήμερα. Καθώς σε αρκετές σελίδες στο ίντερνετ με θεματολογία τύπου σαν σήμερα, αγνοούσαν την ύπαρξη μιας τόσο ιδιαίτερης παρουσίας. Για να καταλάβετε το λόγο της επιλογής, θα χρησιμοποιήσω αλληγορικά μια φράση του Μπρεσόν, του φωτογράφου, ο οποίος είπε: «Από όλα τα μέσα έκφρασης, η φωτογραφία είναι το μόνο που ακινητοποιεί μια συγκεκριμένη στιγμή στο χρόνο». Εγώ θα πω: από όλους τους τύπους βίας, ο βιασμός είναι ο μόνος που ακινητοποιεί μια συγκεκριμένη στιγμή στο χρόνο. Πρόσφατα η Τουρκία αποχώρησε από τη Διεθνή Σύμβαση Προστασίας των Γυναικών. Ως αποτέλεσμα, είχε την ασύστολη χρήση βίας και βιασμών γυναικών μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες. Την ίδια στιγμή στην Ελλάδα, ακόμα δεν έχουμε βγάλει πόρισμα για τους μεγάλους ηθοποιούς και σκηνοθέτες. Όπως επίσης, πριν από λίγες μέρες ξανακυκλοφόρησε ένα site που διακινούνται φωτογραφίες γυναικών, χωρίς τη θέλησή τους. Αυτός ήταν και ο βασικός λόγος αναφοράς στη Μίλλερ. Ακούγεται πολύ μακάβριο ή απάνθρωπο. Ή βάλε όποιο επίθετο θέλεις, όταν ο λόγος σύνδεσης μιας βιογραφίας με το σήμερα είναι ο βιασμός. Δεν ξέρω πώς να τοποθετηθώ. Κυρίως γιατί όταν πάω να αρθρώσω μια πρόταση, χάνω τα λόγια μου έναντι αυτών των συμπεριφορών. Την καλύτερη αναφορά στη βία την έχει κάνει η Φρανσουάζ Ριτιέ. Η βία δεν προέρχεται από μια εσωτερική ανάγκη. Είναι απόκτημα της εκπαίδευσης και της κοινωνικής πρακτικής. Ελπίζω να μην ξαναχρειαστεί να μιλήσω για ένα παρόμοιο γεγονός. Βέβαια, αν αναλογιστώ ότι το συγκεκριμένο κείμενο το είχα γράψει καιρό πριν, τότε μάλλον ούτε εκπαιδευτήκαμε, αλλά ούτε και η κοινωνία άλλαξε ρότα. Ακόμα και με την έλευση του Μητού. Ή τουλάχιστον, για να μην τα μηδενίζω όλα, δεν έχει φανεί αν η κοινωνία άλλαξε. Δεν ξέρω πόσο συχνά θα αντέχουμε να διαβάζουμε για βιασμούς. Δεν ξέρω πόσο συχνά οι άνθρωποι, ο άνθρωπος, καθένας μας ξεχωριστά, είναι σε θέση να αφήνει τον διπλανό του να βιώσει οπραγή.